Πάμε στον Ακάλυπτο. Βεβαίως, και ο Ακάλυπτος έκανε πρεμιέρα στα Village Cinema στο The Mall χθες το βράδυ. Ήταν εκεί όλοι οι συντελεστές, πρωταγωνιστές της ταινίας. Η ταινία είναι η ταινία του Χρήστου Δήμα, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Λευτέρη Καπώνη, το «Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», το γνωστό σύριαλ. Λοιπόν, και ήταν εκεί πέρα λοιπόν και όλοι οι πρωταγωνιστές, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Καταχειροκροτήθηκαν, άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Μας μίλησαν οι ίδιοι για τους ρόλους τους, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι ρόλοι και μας μίλησαν και αρκετοί από εκείνους που πήγαν να τους δουν. Η Ζέντα Μακρυπούλια, λοιπόν, ας δούμε πρώτα αυτό το βίντεο και μετά να περάσουμε να δούμε και το τρέιλερ και να μιλήσουμε λίγο για την ταινία. Πάμε. Έχω το τέλειο σχέδιο. Είναι αποτελεσματικό και διπλοτσεκαρισμένο. Πάλι θα τρέξω όλη τη νύχτα πίσω από αυτό τον απατεώνα. Σε παρτάκι θα πάμε. Πιπίνια, μπουφές, μουσικούλα, σαμπάνιας, όλα πληρωμένα. Πρεμιέρα έκανε η ταινία Ακάλυπτος του Χρήστου Δήμα στα Village Cinema στο Mall και είναι βασισμένη στο βιβλίο του Λευτέρη Καπώνη και Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Η ταινία απαρτίζεται από ένα λαμπερό cast ηθοποιών με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο ρόλο του Ακάλυπτου και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο ρόλο του κολλητού του Μάκη, γνωστού και ως Τίγρη. Έμαθα ότι είσαι κορίτσι με δυνατότητες. Εργαλείο. Διαζύγιο. Δεν θυμάσαι τα λόγια του παπά. Ούσο Θεός συνέζευ και άνθρωπος μη χωριζέτων. Η Κατερίνα Λέχου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βασιλική Ανδρίτσου, Αθηνά Μαξίμου, Τζένι Θεονά, Θανάσης Βισκαδουράκης, Αντώνης Λουδάρος και ο Κώστας Βουτσάς είναι οι βασικοί χαρακτήρες της ιστορίας και υπόσχονται πολύ γέλιο, σασπένς αλλά και συνέστημα. Ο Ακάλυπτος είναι ένας ο οποίος παίζει με τη ζωή, παίζει. Και ο αυτοσκοπός δεν είναι το χρήμα, μπορεί να είναι το μέσον, μπορεί να είναι μια συνέπεια του παιχνιδιού του, αλλά είναι παίκτης. Παίζει για το παιχνίδι. Στα γυρίσματα πέρασα πάρα πολύ καλά. Γέλασα, ευχαριστήθηκα, είχα δύο ανθρώπους που τους αγαπούσα και συνεχίζω να τους αγαπώ. Το Χρήστο, το Δήμα και τον Πέτρο, το Φιλιππίδη. Και τι υπουργός ήμουν βεβαίως, έτσι, μια υπουργός λαμόγιο που αντιπροσωπεύει όλους τους υψηλά ιστάμενους που βρίσκονται σε μια θέση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να κάνουν αυτά που κάνουν. Σε τέτοιες δύσκολες εποχές μπορούμε το σινεμά να δώσει, μπορεί να μην δώσει απαντήσεις, να δώσει διεξόδους. Η μεγάλη μου χαρά και η μεγάλη μου τιμή που προσεκλήθη να συμμετάσχω εγώ σε αυτή την ταινία με σπουδαίους συναδέλφους. Πολύ καλό τεχνικό team και πολύ. Μ' αρέσει η γλώσσα που χρησιμοποιείς, που είναι καθαρέουσα. Είναι ακαδημαϊκή, ναι. Και αυτό που θυμάμαι πολύ πολύ ιδιαίτερα και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου είναι ότι κουβάλισα ένα φέρετρο για δύο ολόκληρες ημέρες στο νεκροταφείο της Ανάστασης υπό τις οδηγίες του κύριου Δήμα, του σκηνοθέτη. Και με μια κυρία η οποία ήταν πάνω από 80 κιλά, υπολογίζω, μέσα στο φέρετρο. Ο Ανδρέας είναι μεγαλομεσίτης, αγαπάει τη γυναίκα του, θαυμάζει το ωραίο φίλο, πιστεύει ότι οι γυναίκες κερδίζονται με το χρήμα, ότι η φοροδιαφυγή είναι προσφορά στην οικονομική ανάπτυξη και θα έδινε και τη ζωή του για το φίλο του που τον έχει ανταμείψει με τη θέση του προέδρου στην εταιρεία του για να υπογράφει τις συμφωνίες. Κάτι που φυσικά τον οδηγεί στη φυλακή την πιο κρίσιμη στιγμή, όταν ο Ακάλυπτος ετοιμάζει το μεγάλο κόλπο με το οποίο θα πιάσει την καλή μια για πάντα. Ο Ακάλυπτος επέστρεψε. Και ανανεωμένος ήταν, ναι. Και ό,τι πρέπει και για την εποχή. Δηλαδή, όλο αυτό που γινόταν εκεί το κάναν μια τεράστια φωτογραφία. Πολύ ωραίο. Τι μηνύματα σας πέρασε έτσι εσάς αυτή η ταινία? Τα μηνύματα της ταινίας αυτής. Μακριά από την εκκλησία και την πολιτική. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και από την Ελισάβετ. Και με την πολιτική θα θέλατε να ασχοληθείτε στο μέλλον? Εσύ σε μένα. Νομίζω εσύ, ναι. Α, η Ζέτα σίγουρα, εγώ όχι. Εγώ θα τη στηρίζω στον αγώνα της. Ούτε κατά διάνοια. Τα ψάρια. Η αυλή τους. Την αυλή θες να πουλήσεις. Θα ξεσπίσω εγώ ποτέ τα ψάρια.